Βαρόσιν, κρίμα στα τόσα κάλλη σου και μαυρογεριμιάσαν, νεκατσιασμένοι μάρτιες ποιον πάνω σου ελουρκάσαν. Ο ποιητάρης Παύλος Λιασίδης θρηνεί για την νεκρή περιοχή της γενέτειράς του, το Βαρόσι, πριν τον Ατήλα, ένα κόσμημα στην ανατολική ακτή της Κύπρου. Μετά, μια πολυφάντασμα και οι κάτοικοί του πρόσφυγε στον τόπο τους. Παρά το ψήφισμα 550 του ΟΗΕ για την επάνωδό τους, η Τουρκία απέκλεισε την περιοχή. Επί 47 χρόνια, το εκπάγλου ομορφιάς θέρετρο για την Άγκυρα είναι ο μοχλός πίεσης με στόχο την επίλυση του Κυπριακού με τους δικούς της όρους. Για τους Βαροσιανούς, είναι το σύμβολο του νόστου. Πριν από 47 χρόνια, οι κάτοικοι της Περίκλης της πόλης της Αμοχώστου του εκδιώχθηκαν βιαίως από τα σπίτια και την πατρογονική τους γη. Από τότε, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι δεν πάτησαν το πόδι τους εδώ. Και σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανοίγει τα Βαρόσια και αναμένεται να τα επισκεφτεί, προαναγγέλλοντας σημαντικές αποφάσεις. Κάτι που γεννά μεγάλες ανησυχίες στους Αμοχωστιανούς, ότι οι ελπίδες τους ότι το νησί θα επανενωθεί, αλλά και ότι θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αρχίζει σιγά σιγά να χάνεται. Στο άλλοτε ιδηλιακό τοπίο, σήμερα ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Εγκαταλειμμένα κτίρια που καταραίουν, ερείπια με σκουριασμένα σίδερα και παντού ερημιά. Θέαμα επώδυνο για τους ντόπιους σαν τον Παύλο Ιακώβου, η οικογένεια του οποίου λειτουργούσε ξενοδοχείο στην περιοχή από το 1948, αλλά αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει το 1974. Με πληγώνει να έρχομαστε εδώ στην πόλη μας ως τουρίστες, με πληγώνει να βλέπω να μου ζητούν άδεια να έρθω στην κατεχόμενη πατρίδα μου, με πληγώνει να έρχομαι εδώ στη θάλασσα στην οποία μεγάλωσα και να πρέπει να δείξω ταυτότητα, με πληγώνουν τα πάντα. 12 ετών ήταν ο Νίκος Κάρουλας όταν με την οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Βαρόσι. Σήμερα ζει με το όνειρο της ενωμένης του πατρίδας και της επιστροφής στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι ουτοπικό να περιμένουμε ότι τα πράγματα να επιστρέψουν πια όπως ήταν. Το τραγικό είναι ότι οι Αμοχωσιανοί έχουν μείνει μόνοι τους να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Είναι καθόλου απλό. Ούτε μπορεί κάποιος να προβλέψει το συνέστημα να θα υπερισχύσει τη λογική. Και όταν ο Νίκος συνάντησε στο παραλιακό μέτωπο τον τουρκοκύπριο φίλο του Χασάν, είδαμε τη χαρά και τη συγκίνηση στα μάτια τους. Ο Χασάν μας είπε πως οι δύο κοινότητες πρέπει να αφαιθούν να χτίσουν ειρηνικά το κοινό τους μέλλον. Και Εγγλέζοι, και Τούρκοι, και Έλληνες, όλοι. Αν να φύγει, να φύγει όλοι. Όχι μόνο του Τουρκοί να φύγει, Έλληνες να φύγει, Εγγλέζοι. Όλοι να φύγει. Και να μείνουμε. Εμείς και οι Κυπραίοι. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα το 1954, ο συγγραφέας Νίκος Χαζαντζάκης συμπίκνωσε όλα αυτά που αισθάνονται οι Βαροσιανοί για πάνω από 4 δεκαετίες. Πόσο την πεθύμησα. Τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμο που να μου δίδει την αίσθηση της γυναίκας όσο η Αμόχωστος. Είναι από τα ωραιότερα μέρη της γης. Δεν θα ήθελα να πεθάνω πριν ξαναπάω στην Αμόχωστο.